Ξεκινάμε. Άρα πάμε με τους ελληνικούς που θα σταματήσουμε και 35 για να είμαστε όλοι στο πρόγραμμα μας, έτσι, για να ακολουθήσουμε τους κανονικούς προγράμματος. Εγώ λέω ότι είναι Σαντάκης και ο εργαζόμενος. Αυτό ο εργαζόμενος είναι μια δουλειά που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Σχετίζεται με επεξεργασία ράφτα δεδομένων που εμείς κυρίως χρησιμοποιούμε δεδομένα της εξόπλισης με το άλλο. Στο καλό που θα βάλει τα δεδομένα του και διάφορε εξοπλισίε. Κατά δεύτερο, λοιπόν, ξεκινάμε. Στόχο είναι λοιπόν να δείξουμε πώς εξοπλίσουμε τα δεδομένα μέσω του ΣΑΡΤ και να κάνουμε ένα πρακτικό παράδειγμα και να εκλογήσουμε τον δείκτη Παρούλη. Ο δείκτη Παρούλη έρχεται στην πληρωματικά να καλύψει κάποιε αδυναμίε των κεντρών φόρων με δεδομένα ΒΟΣ. Τα οποία εμφανίζονται, το βασικότερο πρόβλημα που εμφανίζονται είναι ο κορεσμός των τιμών στο βασικό πυρήνα και η περιορισμένη ποικιλομορφία, ανάπτυξη της ποικιλομορφίας στο αστικό τοπίο. Θα δουλέψουμε στο Art Studio. Αρχικά, εντάξει, έχω κάποιες ερωτήσεις, τα δεδομένα μας είναι τόσο για να κάνουμε compile σε PDF. Ο δείκτης Μανούι χρησιμοποιεί δύο δεδομένα, τον δείκτη MPPI και τα δεδομένα των τεχνών κόδων. Ορίζεται από έναν αρχαιοτικό τύπο. Και θα δούμε παρακάτω πώς θα τον εκτελέσουμε στον κώδικά μας. Όπως είπαμε, ο πρώτος δείκτης που χρησιμοποιεί ο Μανούι είναι ο δείκτης MPPI. Είναι ο δείκτης βλάστησης κανονικοποιημένων διαφορών και ουσιαστικά αποδίδει τον βαθμό βλάστησης σε μια περιοχή και λαμβάνει τη μέσα από την κλίμακα μείον 1 ως 1. Όσο πιο πλούσια είναι η βλάστηση, ο δείκτης είναι στο 1. Και αντίστοιχα, για παράδειγμα στο νερό, εμφανίζει τη μέση κάτω από το 0. Εδώ μας, ο επόμενος τύπος μας δείχνει πώς υπολογίζεται αυτός δείκτης του MPPI. Ο δείκτης MPPI είναι ένας λόγος της διαφοράς της υπέρβλης ακτινοβολίας επιλορατή προς το άθροισμα της υπέρβλης επιλορατή ακτινοβολία. Στη συνέχεια θα κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις στο Art Studio. Θα ορίσουμε κάποιες μεταβλητές. Το πρώτο είναι το Working Directory. Ορίζεται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με, τον τρόπο που ορίζουμε το Working Directory στην App, γιατί το λέμε στο Notebook. Και κάποια Output Directories για τα δεδομένα μας. Ουσιαστικό ρόλο για να αναγνώσουμε αυτά τα δεδομένα, Raster, είναι η βιβλιοθήκη Raster και η βιβλιοθήκη Modis, την οποία θα καλέσουμε για να κατεβάσουμε δεδομένα για τον SDBI. Το SDBI δεν θα το δημιουργήσουμε, εμείς θα το πάρουμε έτοιμο από το ραδιόμετρο κώδικας. Στη συνέχεια ορίζουμε κάποια χρήσιμα προβολικά συστήματα για να κάνουμε αλλαγή των προβολικών συστημάτων που προηγηθούμε εμείς. Χρησιμοποιούμε τον WGS84, γιατί είναι τα περισσότερα δεδομένα που θα έχουμε σε αυτό το σύστημα και θα τα μετατάξουμε σε Molokai, γιατί είναι μία προβολή η οποία χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στην τελευταία βόλτα. Όπως βλέπετε, ορίζουμε κάποιες μεταβλητές και εδώ πέρα δείχνουμε σε κύκλωση ότι σε τέξτ είναι το προβολικό σύστημα της παραμέτρησης του προβολικού συστήματος, έτσι. Η περιοχή μελέτης που μας ενδιαφέρει ορίζεται από ένα βέκτορ, θα μπορέσει στην Αττική, τα ακραία σημεία, τα ελάχιστα και μέγιστη λίγα το ψή. Τώρα, για να λάβει κάποιος παραδεδομένα ανοιχνών φωτών, μπορεί να μπει κατευθείαν στο site να κάνει αναζήτηση, να το χρησιμοποιήσει κατευθείαν στον κώδικα όπως έχω κάνει εδώ πέρα και να καλέσω κάποιες βιβλιοθήκες της ΑΠ που θα μου κατεβάσω το σχετικό αρχείο ανοιχνών φωτών. Στη συνέχεια, αποσυμπιέζουμε αυτά τα αρχεία πάλι με τις βιβλιοθήκες της ΑΠ. Και αφού κατεβάσουμε και αποσυμπιέσουμε τα αρχεία, μπορούμε μετά να αναγνώσουμε τα αρχεία μέσω της βιβλιοθήκης Raster, όπου δέχεται σαν το όνομα του αρχείου και μας επιστρέφει ένα αντικείμενο Raster. Αν πάτε εδώ δεξιά,
θα λέτε για τα αντικείμενα που προκύπτουν από το μεταγραφές, έτσι, από την εκτέλεση του κώδικα. Και αν κάποιος ανοίξει το αφήσει το παιδάκι εδώ πέρα, θα δει και τις διάφορες ιδιότητες που έχει κάθε αντικείμενο. Στη συνέχεια θα κόψουμε τα δεδομένα μας για την ημερέληση. Επειδή ξεκινά τα δεδομένα μετά την GS 84, θα πάρουμε μια υπερηγή των δεδομένων. Πάλι ξεκινάμε την GS 84, πάλι ορίζουμε ένα vector, όπως κάναμε και παραπάνω. Και θα καλέσουμε την συνάρτηση CRO. Το πιο σημαντικό εδώ πέρα είναι το data type, εκτός από το αρχείο που θα ορίσουμε για να κόψουμε, είναι και το data type, το οποίο μας περιορίζει ουσιαστικά στο έγκρος του μόνο δεδομένου που θέλουμε το αρχείο. Και το extent που λέμε ότι σε αυτή την περιοχή θέλουμε να κόψουμε το αρχείο. Αφού δημιουργήσουμε λοιπόν ένα αντικείμενο και το κόψουμε στις διαστάσεις που θέλουμε, μπορούμε να το φτιάξουμε σαν αρχείο στο συμβιλό μας, με τη συνάρτηση Write Raster. Όπου ορίζουμε το format, πάλι το τύπο δεδομένων, το οποίο δεν είναι ανάγκη να το γνωρίσει στο προηγούμενο βήμα. Εδώ είναι πλεονασμός γιατί το ορίζουμε δύο φορές. Τώρα, εφόσον έχουμε κόψει την περιοχή μας από την GS84 και στη συνέχεια θέλουμε να κάνουμε αλλαγή του πολιτικού συστήματος στο Polybyte, το Projection, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι στην πρώτη φάση να δημιουργήσουμε ένα template raster, ένα raster πρότυπο, το οποίο δεν θα έχει δεδομένα. Απλά θα είναι ένα raster στο προπονητικό σύστημα που θέλουμε, στη διαστάση που θέλουμε και με το resolution που θέλουμε. Έτσι. Αυτό γίνεται με το project extend, το οποίο παίρνει ένα input και το γεννάει στο σύστημα που θέλουμε. Εμείς θα βάζουμε σαν input το κομμένο που είναι στην τάση του GS84 και του λέμε να το γυρίσει σε όλο file. Γνωρίζουμε και το resolution να είναι 1000 μέτρα, 1000 και στη συνέχεια κάνουμε το project raster, το reprojection που θέλουμε του σχετικού αρχείου με βάση τα στοιχεία του προτύπου που έχουμε δημιουργήσει. Και τέλος που το κόψουμε, μπορούμε να κάνουμε και τυποποίηση του αποτελέσματος. Εδώ πέρα είναι τα νυχτερινά φώτα για την αναλογή. Έχουμε τη μέσα που λέμε μέχρι την εξεταλία. Η εξεταλία είναι επειδή προσβούν, δεν μπορούμε να πάμε τέτοιες φωτιστές. Δεν μπορούμε να γίνεται παραπάνω από την τιμή μέσα στην πέντρο της Αθήνας. Πάλι με τη διαλογική μπορούμε να αποκτήσουμε το αρχείο, το αναλύσαμε και πιο πριν. Από εκεί και πέρα κάποιος μπορεί να αντλήσει διάφορες πληροφορίες για τις ιδιότητες του αρχείου master. Για παράδειγμα, μπορεί να το αρχείο που φτιάξει το raster κάτω στο Holtz, αφορά τα νυχτερινά φώτα, μπορεί να δείξει σε πληροφορικό σύστημα event, τη συνάρτηση CRS. Μας επιστρέφει πάλι ένα αντικείμενο CRS, το οποίο έχει διάφορα properties και όταν το τρέξουμε θα μας απαντήσει το άκουσα του στούντιο με τα χαρακτηριστικά του προβλητικού συστήματος. Μπορούμε να δούμε την ανάλυση RASA και η ατυχία, έτσι. Πόσες γραμμές, πόσες φύλες και πόσα κελιά με την περιέχει το RASA μας και τη γεωγραφική έκταση αυτού. Μπορούμε να λάβουμε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή ή ακόμα να κάνουμε και διάφορα φιλτραρίσματα στις τιμές με μεθόδους που πατούν από την ΑΡ, έτσι. Για παράδειγμα, εδώ μπορούμε να δούμε πόσα πίξελ έχουμε την τιμή 63. Βλέπουμε ότι μας απάντησε σε αυτό το πρώτο κώδικα που έχουμε γράψει ότι η ελάχιστη τιμή είναι το 0, έχει το 63 και το 257 είναι ο αριθμός των πίξελ που περιλαμβάνεται τιμή ίσον με 63. Ή μπορούμε να πάρουμε όλες τις τιμές. Ωραία, όπως στο ρόσο μου, το παλαιτή. Όλες τις τιμές από το ράστα. Μας επιστρέφει ένα παίκτο.
Μπορούμε να φτιάξουμε ένα ιστόγραμμα συμπληρωμήτων με τη συνάντηση τη διοικητική και να ορίσουμε διάφορε παραμέτρου για τον τίτλο, του άξονε, το χρώμα, τα σημεία στα οποία θα δημιουργήσουμε διάφορε κλάσει. Άλλο ένα παράδειγμα που μπορούμε να αναφέρουμε εδώ πέρα για την εξεργασία των δεδομένων είναι να επιλέξουμε και να εξάγουμε κάποια δεδομένα από το δάστημα. Οπότε εμείς στόχος είναι τώρα να εξάγουμε τις κορεσμένες περιοχές, τις περιοχές που εμφανίζουν την τιμή πάνω από τα συνεργεία. Δημιουργούμε ένα αντίγραφο του μηχανικού φωτών. Βάζουμε στις τιμές, το αντιγράφο βάζουμε στις τιμές κάτω από τη συνεργεία την τιμή, καθόλου την τιμή. Κάνουμε την κοπήση του αρχικού αρχείου και την κοπήση του παραγόμενου αρχείου πάνω στα αρχικά. Οπότε όχι με τώρα εδώ πέρα εμφανίζονται ποια πίξελ έχουν τιμή πάνω από 63. Αυτό αφορά τα νυχτερινά φώτα. Πάμε να δούμε τώρα και το δίκτυο NDVI που είναι το τσελοπάρο μέρος από το αντιόμετρο μόνης. Το data set που περιέχεται στο product μόνης της δεκαετία 2001 έχει διακριτική ικανότητα 250 μέτρα. Καλώντας το get product από το γεωτική μόδι, η οποία είναι λίγο δύσκολο να την καταστήσουμε γιατί έχει πολλές εξαρτήσεις στο οποίο διαπέρασε τα επιβάλλον στο σύστημά σας. Καλώντας λοιπόν το get product, θα μας επιστρέψει μια ολόκληρη λίστα από όλα τα προϊόντα που έχει μέσα το μόδι. Και εμείς μπορούμε μετά να πιτάρουμε ανάλογα πάλι καλώντας την get product, αλλά βάζοντας και ένα φίλτρο. Θα πάρουμε τις πληροφορίες που έβαλα για τον mod 13Q1 και μου επέστρεψε πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν του βιοθήκη. Συνδέεται κατευθείαν στο server το σχετικό δεδομένο. Για παράδειγμα, τώρα συνδέεται στο server. Μπορούμε να πάρουμε τη συλλογή, να πάρουμε και την πιο πρόσφατη συλλογή, αν πάρουμε στην US είναι true. Και μας λέει ότι η πιο πρόσφατη συλλογή, στην πρώτη απάντηση που παίρνουμε, μας λέει ότι έχει δύο συλλογές για το συγκεκριμένο προϊόν, 0.5 και 0.6, και στη δεύτερη κλίση που έκανα στο function, μας λέει ότι η πιο πρόσφατη είναι 0.6. Εμείς αυτή θα χρησιμοποιήσουμε παρακάτω. Άρα, βοηθείτε βήμα προς βήμα το Art Studio, το Art Studio που μπορούσε να το έχετε κατεβάσει. Το επόμενο κομμάτι δεν θα εκτελεστεί. Περάσει κάποιε παραμέτρου εδώ πέρα γιατί θα κάνει πολύ ώρα να μετεβάσει. Απλά θα το δείξω τώρα. Ορίζουμε λοιπόν για ποια ημερομηνία θέλουμε να κατεβάσουμε το δίκτυο NDVI. Χρειάζεται να ορίσουμε και ένα extent, μια γεωγραφική έκταση για τα δεδομένα μα που θέλουμε να κατεβάσουμε. Καλούμε λοιπόν την συνάντηση ArtZDAT. Το job είναι ένα τίτλο απλά και θα μα δημιουργήσει ένα σχετικό φάκελο στο υπολογιστή μα. Δώσουμε εδώ το job με την VI, που μα έχει VI φάκελο. Προϊόν έχουμε ορίσει παραπάνω. Αυτό εδώ έτσι είναι το μόνο του 13.1. Extend, μία περιοχή μελέτη. Είναι πλεονασμό εδώ γιατί το ορίζω δύο φορέ το extend και εδώ και εδώ. Οπότε αυτό δεν χρειάζεται ουσιαστικά. Γιατί ήδη έχουμε δημιουργήσει όλη την εξτέλεση. Ποιο λέει ότι θέλουμε να πάρουμε. Είπαμε συλλογή την 10-6. Και τώρα μπορούμε να ορίσουμε και η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία τέλους. Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε χρονοσυρά. Επειδή εμείς θέλουμε να πάρουμε μόνο μία ημερομηνία, θα είναι η ίδια ημερομηνία και για την ημερομηνία έναρξης και για την ημερομηνία τέλους. Output directory path που θέλουμε να συζητήσουμε τα δεδομένα μα, το οποίο είναι ήδη σαν να τα στην αρχή του project, και αν θέλουμε να κάνουμε διαγραφή των υφιστάμενων δεδομένων. Έτσι. Επειδή τα δεδομένα μόλι έρχονται υπό κλίμακα, για να δημιουργηθεί μετά η κατάλληλη τύπο αρχείων, αν μπει κάποιο στο product page, θα δει ότι πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το αρχείο μα με το 0.001. Οπότε χωρίζει ένα scale factor, μια προηγούμενη scale factor. Και πολλαπλασιάζω το αρχείο που κατεβάσαμε
το NDVI, το 0,01. Και αυτό γιατί, για να πάρουμε την κλίμακα, όπως είπαμε, το NDVI από μείον 1 σε 1. Οπότε εδώ πέρα έχουμε την οπτικοποίηση του NDVI. Θα ξανακάνουμε πάλι προβλήσεις του κοινό σύστημα που αποφασίσει στο Worldwide. Πρέπει πάλι να ορίσουμε το προβολικό σύστημα από το οποίο προέρχεται το αντίο μας NDVI, το συμπιστόλυτα. Και να καλέσουμε πάλι το project raster, που θα κάνει την αλλαγή του προβολικού συστήματος. Οπότε τώρα θα έχουμε αλλάξει. Και τέλος, θα υπολογίσουμε τον δείκτη βαλού, είναι τον τύπο που έπρεπε να αναφέρει στην αρχή. Εδώ πέρα γίνεται ο υπολογισμός. Εδώ έχουμε δύο raster, το raster που περιλαμβάνει τα δεδομένα NDVI και το raster που περιλαμβάνει τα μηχανικά πόρτα, θα το έπρεπε. Και τέλος, μπορούμε να κάνουμε μία σύγκριση για τα αποτελέσματά μας. Βλέπετε πόσο επειδή είχαμε διαφοροποίηση των τιμών, πώς υπάρχει ο κορυφός που λέγαμε στο πρώτο αρχή των νυχτερινών χρόνων και πόσο δείχνει η Βανούη μας προσφέρει μεγαλύτερη κυκλοφορία στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών του τοπίου. Και παρακάτω, που είναι το ιστόγραφο της κοινοτήτων, κάνετε πλέον διαφοροποίηση. Βλέπετε ότι είναι διαφορετικό. Πολλές τιμές στην τιμή εδώ πέρα, 63 είναι αυτά εδώ. Εδώ πέρα δεν έχουμε τιμές 63. Γιατί κάναμε την διαφοροποίηση, έτσι. Και έχουμε πάει σε άλλες τάξεις στις τιμές, με βάση ότι είναι παραδείγματι. Άρα ο Παρνού είναι πιο τιμές παρουσίαση του δεδομένου. Ο Παρνού προσφέρει παραλλαγή των τιμών. Η ακρίβεια είναι ίδια. Τα πρόβλημα αυτά τα πρόβλημα δεν έχουν το νόημα των δεδομένων. Άρα, α το πάρουμε πάλι πολύ στην άκρη, γιατί έχουμε διαφορετικέ χώρε δείχνα και είναι μια χρονοθήρα που είναι 20 χρόνια από το 2015 μέχρι το 2013. Το πρόβλημα είναι ότι έχει πολύ μικρή ελαττωματική ανάλυση. Δηλαδή, οι δικέ χώρε από τι έχει καταδείξει είναι από μόνο 63. Και έτσι, όταν φτάνει πάνω από το δεδομένο, όταν φτάνει πάνω από αυτέ τι περιοχέ, καταγράψει ακόμα 63 και κάνει ακόμα παντού. Έτσι, δεν καταγράφει ένα ακόμα κομμάτι. Δηλαδή, πώ θα έχει τη δυνατότητα να πάει παραπάνω. Και έχει βγάλει ο Ζάνιο αυτό που είναι στη δημοσία στη γραμμή 321, έχει βγάλει ένα πλήρω το λέει παραγωγή. Ο οποίο βιωτικότητα δεν είναι μια κότα με βάση ένα δίκτυο πλάτη με στη Βελγική. Σου λέει ότι όπου είναι στην πλάτη δεν μπορεί να έχει αυτή την κότα. Επομένω δεν έχει κότα. Οπότε συνδυάζεται αυτά τα δύο. Ο δείκτη πάνω είναι ο συνδυασμό των υπερβολών φωτών που μεταφέρουν τη πλάτη τη. Τα παρουσιάζει μεταξύ του. Το φω που τα δείχνει του πλάτη τη είναι αυτό πάνω. Ο παρόμοιο τελειώνει πάρα πολύ το τελειώνει. Στην προηγούμενη κότα ο ηλιός είναι, να πάμε όμως στο ηλιμίτο δεξιά αριστερά, είναι τα καθαρά φώτα χωρίς τη διόρθωση. Στο ηλιός και αντιλήγει το μαγνητικό καφέ μέσα στο πράσινο, έτσι. Και στη δεξιά τώρα αρχίζει να χαρίζει. Γιατί σου πει ότι εδώ πέρα κατάσταση πάνω στο ηλιμίτο δεξιά τώρα από ποτέ, ένας πολύ μισό προθέτης. Ναι, και όσο βάζω είναι για να το διαμορφήσω, θα πάμε να βάζει την ιδέα. Αυτά. Αν θέλετε ερωτήσεις, έχουμε 5 λεπτά από την εποχή και μετά, έτσι, και συγκεκριμένοι. Και πρώτα να κάνει και στο GitHub. Το RAST τι ακριβώς είναι. Το RAST είναι στα δομένα GIS. Υπάρχουν δύο βασιλετούντες. Η μία από τις δύο βασιλετούντες είναι το RAST. Το RAST είναι μια εικόνα. Αυτά εδώ πέρα είναι μια εικόνα που η δομή είναι μια εικόνα στις 200 ώρες της διαφορά στην ουσία δίνουμε ένα μέγιστο στο RAST και το χάρι στην εικόνα. Δεν έχει περιπτώσει. Είναι όμως φαίνεται ότι το φωτογραφικό είναι μια εικόνα. Αν πάμε εδώ πέρα μέσα μια εικόνα, θα είναι ένα κάρο από τον να αναλύσει την ανάγκη του ποδού. Στην τηλεοπτική είναι το ίδιο πράγμα. Κάνει λήψη εικόνα και την επόμενη να πάρει το έργο και την επόμενη να πάρει. Άρα εδώ πέρα μέσα στη δικιά μα εικόνα έχουμε εικονοστοιχεία που έχουν εικόνα έχει γίνει λήψη στι 8 ώρα το απόγευμα και μετράει την τηλεοπτική του ποδού από ανθρωπινή δραστηριότητα. Σε κάθε επίπεδο είναι ένα τηλεοπτικό είναι το μέσο πόσο. Εντάξει, το πρώτο είναι τελείω άλλη δομή. Στο δεύτερο έχουμε τη σημεία να πει πολύ γρήγορα, δεν υπάρχει καθόλου τηλεοπτικό. Εδώ η ομιλία είναι για ράφτα. Αλλά το ράφτα το χρησιμοποιούμε ω μία από τι δύο βασικέ δομέ. Ναι, ναι. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ.
τεχνικά, όπως έδειξε ο Λωρίνας, σε ένα σημείο υπήρξαν κάποιες σελίδες στο ίντερνετ και πήραμε τα δεδομένα πλάτης σε αυτό το χώρο με κάνει πολύ μόνης. Ο μόνης έχει τα κανάλια που χρειάζονται για να μετρήσει την πλάτη και θα τον υπολογίζουν την πλάτη στην κυρία και στο δίκτυο της υπηρεσίας του την πλάτη. Επομένως έχει μια περιοχή που λέγεται μόνης.gr και χτυπάς σε αυτή τη βάση που θες εδώ αυτό το μάμα ξέρετε αυτή τη γραφική ένταση. Για αυτή τη φορά είναι η δεύτερη να ψήλω την αρχική να οδηγώσει σε όλο τον χρόνο. Σε ξέρετε ή το 40. Κάτσε το δείτε την τάση τη τεχνικά είναι ένα χρόνο. Είναι αυτό 970 έτσι. Είναι ένα χρόνο που είναι το υπέρτερο με τον άλλο. Είναι το κόκκινο, κόκκινο μήνυμα του υπέρτερου. Για κόκκινο είναι υπέρτερο. Είναι ένα δείκτη που είναι από την τέχνη και βλέπουμε ότι αν υπολογίσει αυτό το δείκτη σου παρουσιάζει πολύ καλά στην εικόνα τη διαφορά τη κοντά τη. Είναι καλύτερο από να χρησιμοποιήσει μόνο την πέμπτη μόνο το συνδυασμό του δύο. Το λένε μια και το λένε αυτό. Να πούμε κιόλα ότι όσο δείχνει παρόλη, εδώ δεν το έχω κάνει, όσο δείχνει παρόλη πλησιάζει στο ένα, τόσο πιο αστυνομημένη είναι η περιοχή. Έτσι είναι. Το γενικό αποτέλεσμα για εμά τουλάχιστον το χρησιμοποιούμε προηγουμένου την άδεια επεξεργαστή του είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχει μια εργαλεία που μπορεί να θέσει μια σαρά και το έχει δεδομένα. Και έχει το πολύ καλό που σα έκανε στην αρχή, που μόλι βάλει τα δεδομένα σου μέσα, έχει βελτιωθεί και θα κάνει άλλα πράγματα. Να κάνει με εκτίμηση σε μονοσυρά. Έχει να κάνει ταξινομήσει με όποια πράγματα θέλει. Είναι πάρα πολύ δυνατό ο διαδρόμο. Υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε να το σταματήσουμε εδώ και αν θέλει κάποιος θέλει να μας επιτεθεί λίγο διάρκεια.